Καλησπέρα από την Αγία Σοφιά, καλησπέρα από την Οδό Καπαδοκίας, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια, αυτή τη ζεστή μεσημεριανή, το μεσημεριανό, αυτό, κυριακάτικο ξύπνημά μου. Είμαι παρέα με το φιλαράκο μου τον Νικόλα Λιμπερόπουλο. Νίκο Λιμπερόπουλο. Ετών, πόσα χρόνια είσαι παλικάρι μου? Πόσα χρόνια είσαι? 3, 6. Και τι ομάδα είσαι? Δυνατά θέλω. ΑΕΚ. Δεν ακούω τίποτα. ΑΕΚ. Κάτι γίνεται. Και τον μπαμπά του, τον Γιώργο Λιμπερόπουλο. Τον Γιώργο Λιμπερόπουλο. Λοιπόν, Νίκο Λιμπερόπουλο, ωε, ωε. Κοιτώντας, παιδιά, εδώ το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς, θα επαναλάβω για ακόμα μια στιγμή, καθώς βλέπουμε μεγαλύτερη επιφάνεια. Είναι 72 τα πάνελ και τα γωνιακά μαζί που έχουν αποκαλυφθεί στα μάτια μας και θα εκθέσω στους φίλους του καναλιού τις επικείμενες εργασίες όσον αφορά την εξωτερική επένδυση του γηπέδου για τη βδομάδα που μας έρχεται. Θα συνεχιστεί, παιδιά, η αποσυναρμολόγηση των κρυωμάτων στο νότιο τμήμα του γηπέδου μας, ή αν θέλετε της Καλωσιάς, η οποία θα συναρμολογηθεί εκ νέου στο βορειοδυτικό τομέα, ο οποίος θα ντυθεί αναλόγως. Όπως και εδώ πέρα, βλέπετε, παιδιά, ζουμάρει λίγο φακός, το στήσιμο των ικριωμάτων, σκαλωσιών, που έχουν τοποθετηθεί στο βόρειο-δυτικό τμήμα της Αγίας Σοφιάς μας, παλιές θύρες 19 και 20. Και ακούστε με καλά, παιδιά, γιατί θα γίνει. Καθώς κόσμος πάει και έρχεται εδώ στην Αγία Σοφιά, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις αυτό που βλέπουμε εγώ, ο Γιώργης και ο γιος του, ο Νικόλας, το γήπεδό μας, όπως πραγματικά θέλουμε να είναι. Λοιπόν, το κατώτερο τμήμα, δηλαδή αυτά εδώ, παιδιά, που δεν ντύθηκε, πιθανόν να διακοσμηθεί αλλιώς. Και να είναι το τμήμα που θα περιέχει τις θύρες εισόδου και τα τουρνικέ. Για την είσοδο μας, παιδιά, ξέρετε, στο γήπεδο. Το κεντρικό τμήμα, εδώ που πάω τώρα εδώ, που είναι τα παλιά επίσημα και νυν τομέας 7, είναι πολύ πιθανό και ακριβώς και το απέναντι, μαζί με τα καινούργια επίσημα, είναι πιθανό να επενδυθεί με μαύρους υαλοπίνακες. Έτσι, αυτά τα μαύρα που είχαμε φέρει παλιότερα, περνάει ο κόσμος πέρα. Δώστε, περάστε, περάστε. Πάνω, γεια σας, παιδιά, γεια σας. Να είστε καλά, παιδιά. Πείτε ονόματα να τα πω, να μνημονεύσω, λέγε. Νίκος. Νίκος, ΑΕΚ, πάμε. Κωνσταντής, ο μικρός. Και εσύ. Κωνσταντίνος, ο παπάς, Κωνσταντίνος, ο γιος. Καλά το πήγες. Λοιπόν, συνεχίζω, παιδιά, έχασα τον ερμό μου, δεν πειράζει, κινηματογράφηση κάνουμε, live. Λοιπόν. Το κεντρικό τμήμα, επαναλαμβάνω, παιδιά, είναι πολύ πιθανό να επενδυθεί με μαύρους υαλοπίνακες, έτσι, ομοίως με αυτούς που είδαμε να στείνονται κατά τη δοκιμή των αλουμινένιων πινάκων επένδυσης του γηπέδου. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνουν και διακοσμητικές παρεμβάσεις σε αυτά τα κεντρικά σημεία του γηπέδου, που αντιστοιχούν, παιδιά, στην παλιά, όπως είπα, θύρα των επισήμων και στην παλιά 1-2. Θεωρώ ότι μετά την αποπεράτωση όλων των διακοσμητικών παρεμβάσεων, το γήπεδό μας θα αποκτήσει εξωτερική όψη απαράμιλης ομορφιάς. Μην νομίζετε ότι θα είναι, παιδιά, ένα σιδερένιο γήπεδο, όπως το βλέπουμε τώρα. Θα είναι απαράμιλη η ομορφιά του. Είναι επίσης πολύ πιθανόν, μα πάρα πολύ πιθανόν, να σκυροδετηθεί η πλάκα κάλυψης του δεύτερου υπογείου, των μουσείων και των άλλων χώρων διαφόρων χρήσεων, όπως τα εστιατόρια, το καφενείο και τα στριβωτήρια, οι ζάουνες και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, με αυτά εδώ, παιδιά, θα κάνω την αποφώνηση, καθώς δείξω ακριβώς πώς είναι τα 72 αυτά πανέλα. Θα πάω να σας δείξω και τα λοξός ακριβώς πώς είναι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η κόμπλα και αν είναι 2 ή 1, δεν είναι μονοκόμματο. Κάτσε να το καθαρίσω το φακό με τον ήλιο που έχει και το τέτοιο. Τι να δείξω τώρα. Χαλάω, φτιάχνω. Εδώ πιστεύω να είμαι καλός. Εδώ βλέπουμε, παιδιά, την κόμπλα. Παρέα ο Νίκος, ο Κώστας, ο πατέρας του, ο Κώστας και όλο το team. Να σας μεταφέρουμε, παιδιά, τα πλάνα από αυτό το κυριακάτικο
μεσημέρι. Εργασίες φυσικά δεν γίνονται. Και το υπόλοιπο βίντεο, παιδιά, θα πάω στην ταράτσα να σας δείξω πώς φαίνεται η Αγία Σοφιά μας από ψηλά, έτσι ώστε να έχω μια πλήρη κάλυψη των εργασιών σήμερα. Λοιπόν, λεβέντες μου, να είστε όλοι καλά. Πιστεύω σε ένα καλό μάτς. Όποιος είναι στοιχηματζής, να το παίξει ότι αποκλείεται να χάσει η ΑΕΚ. Το επαναλαμβάνω, αποκλείεται να χάσουμε σήμερα. Λοιπόν, όποιος θέλει με ακούει. Λοιπόν, συνεχίζω από τα ράτσα. Να είστε όλοι καλά. Yeah. Πάμε, παιδιά. Εδώ θα σας δείξω αυτό το παράξενο που γίνεται στο τομέα 13. Θα πω και ακόμα μια φορά ότι η σκηροθέτηση του τομέα των μουσείων θα γίνει την Παρασκευή. Θα πέσουν γύρω στα 860 κυβικά μπετό μετά το σιδέρωμα. Από διαβατάρικο πουλί η πληροφορία. Σε λίγο θα ανέβω στην περιβόητη ταράτσα εκεί πάνω του κυρίου Γιάννη για να σας αποκαλύψω πώς φαίνεται τώρα ο τομέας 13 από ψηλά. Τώρα θα το δείχνω από χαμηλά και με ρωτάει κάποιος. Ρώτα ρε. Πότε. Πιο δυνατά. Πότε. Πότε τι. Πότε θα γίνει το γήπεδο. Πεκταρά μου, το βγάλες. Το 22, βάση λογικής. Να είστε καλά παιδιά όλοι που βλέπετε το κανάλι το Κεντρινό Μαυραϊτό. Ήδη ξεπεράσαμε τους 16.000 συνδρομητές. 16.046. Ευχαριστώ σε κάθε έναν από εσάς και μία από εσάς που συντηρείτε το εγώ μου, συντηρείτε το ευαίσθητο χαρακτήρα μου, έτσι ώστε κάθε μέρα να είμαι εδώ για όλους εσάς να τραβάω πλάνα από την Αγία Σοφιά μας. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευλογημένοι. Εύχομαι ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα και επαναλαμβάνω εγώ μια φορά. Παίξτε το όσοι παίζετε στοιχηματάκι, μην χάσει η ΑΕΚ. Όποιος θα χάσει, τον πληρώνω εγώ. Να είστε καλά. Πάμε, παιδιά. Για να κλείσουμε και το σημερινό βίντεο της Κυριακής που ο μήνας έχει 19 Ιούλη του 20, παρέα με τον φιλαράκο μου τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο, τον Πιτσιρικά και τον πατέρα του, τον Γιώργαρο, από το Χαϊδάρι και οι δύο ήρθαν να δουν αυτό το κυριακάτικο μεσημέρι την κηπεδάρα μας. Κατάφεραν πολλά που δεν περίμεναν ούτε καν να τα φανταστούν. Σου άρεσε το κήπεδο, ρε? Πες μου δυνατά. Σου άρεσε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς ήταν οι κερκίδες, πώς ήταν οι κερκίδες μέσα, σου άρεσαν? Βγήκες φωτογραφίες, εντάξει κομπλέ. Είσαι ωραίος. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε το στα έξω δεξιά, όπως κοιτάμε, το κομμάτι που ακόμα δεν έχει σιδερωθεί. Αυτό θα γίνει από αύριο και πιστεύω μέχρι και την Τετάρτη θα έχει τελειώσει όλο το σιδέρωμα, έτσι ώστε Πέμπτη Παρασκευή, Παρασκευή Σάββατο, ας το Πέμπτη, την Πέμπτη, Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, να ξεκινήσουμε τη σχηροθέτηση των τομέων του μουσείων στο πρώτο επίπεδο, 860 περίπου τα κυβικά μπετόν που θα διοχετευθούν, που θα πέσουν στην επιφάνεια αυτού του επίπεδου, έτσι ώστε μετά να πάρει την άγουσα προς την ανηφόρα, προς τα πάνω, έτσι ώστε σε λίγο καιρό, ταβάνι πιστεύω μέχρι τον Απρίλη, Φλεβάρι είμαι εκεί, να είναι έτοιμος και ο 13. Θα έχει φτάσει ίσα βάρκα, ίσα νερά με το άλλο μας το γήπεδο. Γήπεδο που όπως ακούσαμε θα ονομαστεί Αρένα, όχι Gazprom, αλλά ο ΠΑΠ. Όσοι φίλοι με λέτε παραμυθατζή και τα λοιπά, ναι, θα απαντήσω τούτο. Πολλοί σας είχαν πει, παιδιά, τις προηγούμενες μήνες ότι θα λέγεται Αρένα. Άρα κάτι ήξερα. Φυσικά, η αποτυχία μου στον ΟΠΑΠ, που είναι μια τεράστια επιχείρηση ελληνική, δεν ξέρω γιατί έγινε, γιατί άλλα είχα ακούσει και τις τελευταίες μέρες αυτό άλλαξε. Για να κλείσω το θέμα με τους 5-10 που με λέτε παπατζή. Μακάρι όλοι οι φίλοι σας που σας ενημερώνουν να είναι παπατζίδες σαν εμένα. Σας το εύχομαι από την καρδιά μου. Η κλήρωση, παιδιά, θα γίνει αύριο για τα μπλουζάκια, να το θυμίσω αυτό, γιατί τα ξεχνάω συνέχεια. Ναι. Η κλήρωση, παιδιά, επαναλαμβάνω, γιατί χτύπησε το κινητό, θα γίνει αύριο με το Κρίστο του TV. Θα το δείτε, να δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές για τα 3 μπλουζάκια από πατέρα
με το παλιό γήπεδο στο παιδί με την αγκαστοφιά μας. Είναι μπλουζάκια πάρα πολύ ωραία, τα οποία εγώ τα τιμώ μαζί με τα παιδιά μου. Λοιπόν, εν κατακλείδη, όσοι αεξίδες από εσάς θα δείτε την ΑΕΚ, σας προτείνω να πάτε στην καφετέρια είτε του Ηλία του Ατματζίδη, το Yellow Beetle, είτε στο Βυζαντινή Γωνιά, δεν ξέρω άλλα εξήτηκα μαγαζιά παιδιά τους ηλιοφίδες, αυτούς τους ξέρω, είτε εδώ στο GMP που είναι από κάτω και στο γήπεδο. Ψαράκι τρώμε πάντα, όπως σας έχω ξαναπεί, παίρνουμε στο Χρήστο Βασιλόπουλο, το παλιό παίκτη της ΑΕΚ και έπιπλα στη Βασιλείενα. Λοιπόν, εν κατακλείδη, ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η Μάνα Original, ζήτω η Original Ανάκα σας, οι Ανακασιώτες και οι Αγαναγυριώτες, ζήτω τα παιδιά στο γκέτο, στα παιδιά των πειρατών του ονείρου, σε κάθε μεμονωμένο ΑΕΚΖΙ όπου γης και φυσικά σε κάθε σύνδεσμο φιλάθλων ΑΕΚ όπου γης. Από μένα, το φίλο μου τον Γιώργο και το φίλο μου τον Νίκο, να έχετε ένα καλό, άκουσα το Παδοκυριακό, να έχετε μια καλή Κυριακή. Με νίκη σήμερα δεν χάνουμε με τίποτα και με αυτά και συνεχίζουμε από αύριο. Να είστε όλοι καλά.